Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρη, ανέφερε σε ανάρτηση του στο έξ ότι το Ισραήλ αναχέτησε έναν πύραυλο προερχόμενο από την Ερυθρά Θάλασσα. Ένα πύραυλο εδάφους εδάφους που εκτοξεύθηκε στο έδαφος του Ισραήλ από την περιοχή τη Ερυθρά Θάλασσα αναχέτηστηκε με επιτυχία από το αμυντικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας. Άρω, ανέφερε. Σύμφωνα με του Times of Israel, πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή χρήση του αμυντικού συστήματο Arrow στον πόλεμο. Ο πύραυλο πιστεύεται ότι εκτοξεύθηκε από του υποστηριζόμενου από το Ιράν Χούθη στην Ιεμένη με στόχο την πόλη Eilat στο νότιο Ισραήλ. Ο Ισραηλινό στρατό προσθέτει ότι το πρωί τη 3η 31 Οκτωβρίου μαχητικά αεροσκάφη κατέριψαν και άλλου εχθρικού στόχου που πιστεύεται ότι ήταν μη επανδρομένα αεροσκάφη που πετούσαν στην περιοχή τη Ερυθρά Θάλασσα. Όλε οι απειλέ αναχαιτίστηκαν εκτό του εδάφου του κράτου του Ισραήλ εντοπίστηκε καμία εισβολή στο Ισραηλινό έδαφος, προσθέτει ο IDF.